στις 22 Απριλίου του 1616 στη Μαδρίτη, άραγε όταν έκλεινε τα μάτια του για πάντα ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ήξερε ότι 4 αιώνες μετά η ανθρωπότητα θα τον λογάριαζε ως έναν από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες όλων των εποχών. Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες Σαβέρδα γεννήθηκε πιθανότατα στις 29 Σεπτεμβρίου του 1547 στα περίχωρα της Μαδρίτης. Ήταν το τέταρτο από τα 7 παιδιά του πρακτικού γιατρού Ροδρίγο ντε Θερβάντες και της Λεονόρ ντε Κορτίνας. Για τα εφηβικά και νεανικά του χρόνια γνωρίζουμε ελάχιστα. Ξέρουμε ότι δεν σπούδασε στο πανεπιστήμιο, αλλά ότι από μικρός αγαπούσε να διαβάζει τα πάντα και να γράφει στίχους. Τα πρώτα δημοσιευμένα ποίηματά του τα συναντάμε το 1569, όταν ο Θερβάντες είναι 22 χρονών. Στη Ρώμη θα μελετήσει την πολιτιστική παράδοση και την αναγεννησιακή τέχνη, αλλά έναν χρόνο μετά, το 1570, θα βρεθεί να υπηρετεί στο πεζικό του Ισπανικού στρατού στη Νάπολη. Και το 1571, με το πολεμικό πλοίο Μαρκέσα, θα πάρει μέρος στην περιβόητη ναυμαχία της Ναυπάκτου, τότε που η Ενωμένη Χριστιανική Δύση αποφάσισε να πολεμήσει τους Οθωμανούς μετά και την κατάληψη της Κύπρου από τον Σουλτάνο Σελίμ τον Δεύτερο. Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, παρότι άρρωστος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες θα πολεμήσει με εξαιρετική γενναιότητα, θα τραυματιστεί με 3 σφαίρες και θα χάσει το αριστερό του χέρι, προς δόξαν του δεξίου, όπως θα γράψει ο ίδιος χρόνια μετά, υπονοώντας την συγγραφική του επιτυχία. Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες έζησε 69 πραγματικά πολυτάραχα χρόνια. Μετά την ναυμαχία της Ναυπάκτου και την πολύμηνη ανάρρωσή του, θα συμμετέχει και σε άλλες εκστρατείες, θα βρεθεί εχμάλωτος πειρατών, δούλος και φυλακισμένος στο Αλγέρι για 5 χρόνια, θα καταδικαστεί για υπεξαίρεση την περίοδο που αναλαμβάνει τον εφοδιασμό της Ισπανικής Αρμάδας στη Σεβίλη, θα γίνει φοροεισπράκτορας στην Ανδαλουσία προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα οικονομικά του προβλήματα, θα κατηγορηθεί εκ νέου για κατάχρηση και θα ξαναμπεί στη φυλακή. Λέγεται ότι τότε ήταν που συνέλαβε την ιδέα του Δον Κιχώτη. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα χρόνια γράφει και εκδίδει μυθιστορήματα, ποίηματα και 20 θεατρικά έργα, από τα οποία σώζονται μόνο τα 2. Ο εφάνταστος ευπατρίδης Δον Κιχώτης της Μάντσα τυπώνεται για πρώτη φορά το 1605. Ο Ισπανός συγγραφέας είναι ήδη 58 χρονών και παραχωρεί τα συγγραφικά δικαιώματα του Δον Κιχώτη στον εκδότη του, γιατί χρειάζεται χρήματα. Έτσι, παρότι το μυθιστόρημά του θα γίνει πολύ γρήγορα αγαπητό και δημοφιλές, ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες δεν θα καρποθεί την επιτυχία του. 10 χρόνια μετά, το 1615, θα εκδοθεί και το δεύτερο μέρος του Δον Κιχώτη. Τον επόμενο χρόνο, ο συγγραφέας του θα πεθάνει, αλλά το μυθιστόρημά του έμελε να γίνει το πιο επιδραστικό κείμενο όλων των εποχών και το πιο πολύ μεταφρασμένο βιβλίο μετά τη Βίβλο. 400 και πλέον χρόνια μετά, ο Δον Κιχώτης του Μιγκέλ ντε Θερβάντες εξακολουθεί να αποτελεί αξεπέραστο παγκόσμιο σύμβολο μιας ιδιότυπης τρέλας και ενός πεισματάρι ρομαντισμού. Ο Δον Κιχώτης δεν θα πάψει ποτέ να είναι ο αμετανόητος κυνηγός της πιο ωραίας χήμερας, της ζωής. Κηρύχνω πως ο έρωτας είναι μάχη του ίδιου σεβαστή όσο και ο πόλεμος. Και όπως στον πόλεμο επιτρέπονται τα στρατηγήματα και τα κόλπα για να νικήσουμε, το ίδιο και στον έρωτα. Η πονηριά επιτρέπεται αν θα σε φέρει στο σκοπό σου. Φτάνει μονάχα να μην λεπιάζει με την τιμή της αγαπημένη. Κανείς! Όση δύναμη κι αν έχει, δεν θα μπορέσει να πωλήσει από τους πέσμιξ ο έρωτας. Κι αν εσύ έχεις κατά νου κάτι τέτοιο, θα βρεις αντίμαχό σου τη δικαιοσύνη τη δική μου. Να είσαι καλά, υπότι. Θα σε θυμάμαι πάντα. Πηγαίνετε στο καλό, παιδιά μου, εσείς. Προτιμόσαστε το γενναίο υπότιμο Κιχώτη από τη Μάντσα, που από σήμερα, δίχως φόβο είτε πάθος, μπορείτε πλέον να τον λέτε και υπότιμο του θαύματος. Ακούσαμε απόσπασμα από την παράσταση του Δον Κιχώτη που ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο το 1972 με τον Μάνο Κατράκη και τον Παντελή Ζερβό. Το ηχητικό ντοκουμέντο βρίσκεται αναρτημένο στο κανάλι του Μάνου Ορφανουδάκη στο YouTube. Λιβάδια, η λεωφόρη που περνάς κι οι ουρανοξύστες ανεμόμυλοι που τρίζουν τις πανοπλίες των εχθρών
σου μη κοιτάς, μόνο το φόβο του στα μάτια που γυαλίζουν. Στέλνει ο άνεμος ευχές από μακριά, σκιές συντρόφων σου κυκλώνουνε την πόλη. Μια λιμουζίνα τα λόγω σου προσπερνά, άξιζε ο δρόμος ως εδώ κι ας λείπουν όλοι. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή, σφυρίζει ο άνεμος ακόμα αυτές τις νότες, τις τραγουδάνε μας τις πόλεις Δον Κιχώτες. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή, ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή. Χέρσα λιβάδια η λεωφόρη που περνάς, κι ουρανοξύστες ανεμόμυλοι που τρίζουν, τις πανοπλίες των εχθρών σου μη κοιτάς, μόνο το φόβο του στα μάτια που γυαλίζουν. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή, σφυρίζει ο άνεμος ακόμα αυτές τις νότες, τραγουδάνε μας τις πόλεις Δον Κιχώτες. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή, ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή.